Καταρχάς νιώθουμε πολύ περήφανοι που συνδράμουμε στην έκδοση αυτών των μοναδικών βιβλίων του κυρίου Στάικου, τα οποία αποτελούν πραγματική παρακαταθήκη, πολιτισμού παρακαταθήκη για όλους μας, για τους εργαζομένους μας, για τους πελάτες μας, για τους συνεργάτες μας και κυρίως για την κοινωνία. Η Terra American 50 χρόνια από την ίδρυσή της συνεχίζει αυτό που ξεκίνησε από την πρώτη μέρα, να στηρίζει τον πολιτισμό, γιατί ο πολιτισμός είναι ο πραγματικός φάρος που μπορεί να μας οδηγήσει μέσα από οποιοδήποτε μονοπάτι στον προορισμό μας και στην ανάπτυξη της χώρας μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί σήμερα παρουσιάζουμε το δεύτερο βιβλίο του κ. Στάικου και θα συνεχίσουμε και η δέσμευση μας ισχύει και για τα υπόλοιπα άλλα δύο βιβλία, τα οποία συντόμως και αυτά θα βρουν τη δική τους πορεία και τη διεθνή τους καριέρα. Η αναζήτηση των στοιχείων εκείνων των ιστορικών που οδηγούν στην ενίσχυση της ζωογόνησης του γένους κατά τη διάρκεια των αιώνων μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης είναι μια τεράστια σημασία πρακτικής και ηθικής ακόμα. Το βιβλίο αυτό του Στάικου απόψε προσφέρει αυτή τη δυνατότητα μέσω της ιστορίας των εκδόσεων των βιβλίων που είναι πραγματικά χιλιάδες αντίτυπα που τυπώνονταν από τη Βενετία μέχρι και σε άλλες πόλεις, μέχρι και το Λονδίνο ακόμα, προκειμένου να υπηρετήσουν αυτό που ονομάζουμε αναζωπήρωση της ελληνικής σκέψης. Και αυτό το πέτυχε χάρη στην αλληλεπίδραση, τη θετική αλληλεπίδραση με τη Δύση, αλλά και την άμυνα κατά του έμμονου καθολικισμού που γινόταν και αυτή μέσα του βιβλίου. Η πνευματική πορεία του γένους με όχημα το χειρόγραφο και έντυπο βιβλίο θα ολοκληρωθεί μέσα από 4 τόμους που θα κυκλοφορήσουν ένα έτος. Ο πρώτος τόμος έχει ήδη κυκλοφορήσει από το 2018, τώρα θα παρουσιάσουμε το δεύτερο τόμο και εδώ γίνεται λόγος για όλα τα επίπεδα πολιτιστικά, γεωγραφικά, οικονομικά, θεολογικά που έχουν και ταλανίζουν το γένος κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και της Βενετοκρατίας. Η μελέτη μου ξεκινάει από την πρώτη κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους και τους Δυτικούς γενικότερα το 1204 και θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 18ου αιώνα, δηλαδή τα προεπαναστατικά χρόνια.